αποδητήρια κοριτσιών που συνοδεύονται από τον μπαμπά του. Το χαρτί αυτό έχει τοποθετηθεί έξω από την πόρτα των αποδητήριων στο Δημοτικό Κολυμπητήριο τη Νέα Πολιτεία στη Λάρισα. Στα τρία έχουν χωριστεί πλέον τα αποδητήρια του κολυμπητηρίου, έπειτα από καταγγελία γονέα που δεν επιθυμεί τα κοριτσάκια που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο να συνοδεύονται από τον μπαμπά του. Ένα θέμα που προβλημάτιζε πολλούς γονείς στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας ε, βρήκε επιτέλους τη λύση του. Ποιο ήταν το πρόβλημα. Ε, υπήρχαν γονεί που δεν, που δεν θέλανε ε, στα αποδιτήρια των κοριτσιών να μπαίνουν οι ε, Βέβαια αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προ, ε, πρακτικά προβλήματα γιατί σε πάρα πολλές οικογένειες ο μπαμπάς έχει αναλάβει αυτή τη ε, δραστηριότητα. Στο Δημοτικό Κολυμβητήριο τη Νέα Πολιτεία υπάρχουν σύλλογοι εκμάθηση κόμπηση με αποτέλεσμα να το επισκέπτονται παιδιά ηλικία 4 ετών που όταν πηγαίνουν στα αποδητήρια χρειάζονται τη βοήθεια των γονιών του. Το ρόλο αυτό πολλέ φορέ τον επομίζονται οι μπαμπάδε, γεγονό όμω που προκάλεσε την αντίδραση ενό γονέα. Η Δημοτική Αρχή που έχει την επίβλεψη του κολυμβητήριου για να μην δημιουργούνται προβλήματα, χώρισε τα αποδητήρια σε ανδρικά, γυναικεία και σε αποδητήρια για κορίτσια που τα συνοδεύουν οι μπαμπάδες τους. Ε, από χθε ε, το απόγευμα ε, λειτουργεί και δεύτερος χώρος και τρίτος χώρος αποδητηριών. Μάλιστα ονομάζεται το ένας αποδητήριο για μπαμπάδες, έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν ε, ικανοποιημένοι ε, όλοι οι γονείς. Ο αρμόδιο αντιδήμαρχο, πάντως Ηρακλή Γερογιώκας τόνισε ότι πρόκειται για μια πρώτη απόφαση μέχρι να δουν τι θα κάνουν τελικά με την παρουσία των μπαμπάδων στα αποδητήρια.